πάντα είναι μια ευκαιρία να βρεθεί λύση. Και εγώ αναγνώσκω το συλλαλητήριο σαν μια μεγίστη βοήθεια προς την κυβέρνηση, ούτως ώστε να κρατήσει θέσεις οι οποίες να συνάδουν με την ιστορία, την ελληνική, και να μπορεί να επικαλεστεί ακριβώς την κοινή αντίληψη και το κοινό αίσθημα στην Ελλάδα, πράγμα το οποίο κανείς δεν μπορεί να της αρνηθεί το δικαίωμα να το πράξει. Συνεπώς, ένας ευφυής διαπραγματευτής μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιήσει αυτό το μεγαλειώδες συλλαλητήριο, το οποίο εξέφρασε την βούληση του ελληνικού λαού, ακολουθεί και δεύτερο εδώ στην Αθήνα, ούτως ώστε να βελτιώσει τους όρους της διαπραγματεύσεως. Αυτό είναι βέβαιο. Εκτός, εάν κάποιος δεν θέλει να το δει έτσι, κάποιος έχει άλλα στο μυαλό του, δεν ξέρω τι, έχει δώσει υποσχέσεις, πιθανόν, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πιστέψω ούτε να το δεχτώ, ούτως ώστε δεν το βλέπει υποβοηθητικά το συλλαλητήριο. Ναι, από τη μέχρι τώρα ανάγνωση από όλο το πολιτικό σύστημα, έχετε καταλάβει ότι δεν έχουν ενοχληθεί όλοι οι πολιτικοί και κομματικοί σχηματισμοί από το συλλαλητήριο? Έχω την αίσθηση ότι το μεγαλύτερο μέρος των κομματικών σχηματισμών έχει ενοχληθεί. Και έχει ενοχληθεί διότι υπήρχε μια βολική τεχνητή ησυχία, η οποία τους επέτρεψε προφανώς να λάβουν κάποιες θέσεις, τις οποίες κρίνουν οι ίδιοι, χωρίς να ρωτούν πιθανόν, αρεστές προς τον εξωτερικό παράγοντα. Τώρα βεβαίως αναγκάζονται όλοι να κάνουν μικροκινήσεις ή μεγαλύτερες κινήσεις, ούτως ώστε να συντονιστούν με το λαϊκό αίσθημα. Και αυτό είναι λίγο άβολο, προφανώς. Με όσα έχουν αναπτυχθεί μέχρι στιγμής δημοσίως, δεν λέω κάτι άλλο, αισθάνεστε ότι είμαστε κοντά στο ενδεχόμενο λύσης ή είμαστε κοντά περισσότερο στο ενδεχόμενο ποιος θα ρίξει το μουτζούρι στον άλλον? Στο δεύτερο. Στο δεύτερο, λέτε. Στο δεύτερο, ναι, γιατί το συλλαλητήριο ήταν καταλυτικός παράγων για να καταλάβουν τα κόμματα ότι ενόσο οι εκλογές πλησιάζουν, μία τέτοια κίνηση θα τους έκανε να συναντήσουν στις κάλπες μία φρικτή μοναξιά, δηλαδή τις ψήφους των στελεχών τους και των βουλευτών τους μόνο. Θέλω να μου πείτε αν για σας είναι καθαρό, γιατί λένε πάρα πολλοί εδώ ακροατές, ρωτούν, η αναγκαία παρουσία αυτού του κράτους, το οποίο ο ΣΑΕΠ έχουμε πει δεν ξεπερνά τα 10 δις, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αναγκαία? Κοιτάξτε, να το δούμε πρακτικά και γεωπολιτικά. Αυτό το κράτος υποτίθεται ότι το θέλουμε να διατηρηθεί, διότι μειώνει, αν θέλετε, την δυνατότητα δημιουργίας μεγάλης λεγόμενης Αλβανίας και μεγάλης λεγόμενης Βουλγαρίας. Για να δούμε τι σημαίνει το Μεγάλη Αλβανία. Μεγάλη Αλβανία σημαίνει Κόσοβο, Αλβανία, μέρος της κοιλάδας του Πρέσεβο, το οποίο ανήκει στη Σερβία, και κάπου 700.000 άνθρωποι από τα Σκόπια. Εάν λάβουμε υπόψη ότι στο Κόσοβο ήδη υπάρχει η μεγαλύτερη βάση των Ηνωμένων Πολιτειών, η Bond Steel, και το Κόσοβο ουσιαστικά προϊόντος του χρόνου θα ενσωματωθεί με την Αλβανία, αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται και μάλιστα εντάσσεται και σε μια ευρύτερη αμερικανική πολιτική στην περιοχή, τότε δεν νομίζω ότι τα 700.000 άτομα, τα επιπλέον τα οποία θα προστίθενται σε αυτό το συνολικό λογαριασμό της λεγόμενης Μεγάλης Αλβανίας, θα δημιουργήσουν τη διαφορά. Ούτε αντιστοίχως το 1.000.000 άτομα από την άλλη πλευρά, τα οποία θα προσθεθούν στη Βουλγαρία, θα δημιουργήσουν το πρόβλημα. Ούτως ή άλλως, η έννοια του ονόματος, γιατί ακούω απόψεις οι οποίες νομίζω ότι δεν είναι ορθολογικές. Η έννοια του ονόματος Μακεδονία
από μόνη της είναι, είναι η τορπίλη του ελιτρωτισμού. Διότι αλλιώς δεν δικαιολογείται και η επιμονή. Το Μακεδονία είναι ένα μέρος το οποίο διεκδικεί το όλον. Διεκδικεί δηλαδή τη Μακεδονία την λεγόμενη από αυτούς του Αιγαίου και τη Μακεδονία του Πυρήνη. Άρα λοιπόν το όνομα Μακεδονία δημιουργεί αστάθεια από μόνο του. Λένε μα θα αποκλείσουμε όλα τα συνταγματικά εκείνα άρθρα στο σύνταγμα του τωρινό των Σκοπίων τα οποία προάγουν τον αλλητρωτισμό. Πώς θα τα αποκλείσεις? Θα τα αποκλείσεις μέχρι να μπει το κρατήδιο αυτό στο ΝΑΤΟ με το όνομα Μακεδονία, και επειδή το Σύνταγμα, ξέρετε, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα η τροποποίησής του από το ίδιο το κράτος το οποίο το συντάσσει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει στην επόμενη κυβέρνηση των Σκοπίων να φτιάξει ένα νέο Σύνταγμα και να τα βάλει όλα μέσα τη στιγμή που θα έχει το πραγματικό, την πραγματική τορπίλη του αλλητρωτισμού που θα είναι το όνομα. Ποιον κοροϊδεύουμε? Πρόκειται περί αστειοτήτων. Συνεπώς, όλη αυτή η ιστορία θα μπορούσε να γίνει κατανοητή, δηλαδή να συμβιβάσουμε και την παρουσία του κρατηδίου των Σκοπίων ως τέτοιου, το οποίο μεταξύ μας αντιλαμβάνεστε ότι δεν πρόκειται να κρατήσει πολύ καιρό. Έτσι. Και παράλληλα με μια ονομασία η οποία η ίδια να μην προάγει τον αλλητρωτισμό, με μια ονομασία του τύπου Κεντροβαλκανική Δημοκρατία. Αυτή η Κεντροβαλκανική Δημοκρατία σαν ονομασία δεν καπελώνει κανέναν. Στα ταξιδιωτικά του έγγραφα ο Σκοπιανός Αλβανός θα μπορούσε, ο Κεντροβαλκάνιος Αλβανός θα μπορούσε να γράφει εθνικότης Αλβανική, ο Κεντροβαλκάνιος Σλάβος θα μπορούσε να γράφει εθνικότης δύο τελείες Σλαβική, ο Έλληνας τον οποίον τον έχουμε ξεχάσει και φωνάζω από καιρό θα μπορούσε να γράφει εθνικότης Ελληνική, και ο Ρωμά θα μπορούσε να γράφει Ρωμά. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να δημιουργήσει μία ισορροπία στην οποία ουδείς να μην καπελώνει κανένα, και παράλληλα το ΝΑΤΟ να είναι απολύτως ικανοποιημένο από το γεγονός ότι στη λίστα των κρατών μελών του θα έχει ένα κράτος το οποίο θα δηλώνει την προβολή ισχύως του ΝΑΤΟ εις την Κεντρική Βαλκανική. Όλοι ευτυχισμένοι. Γιατί λοιπόν να κάνουμε αυτή την υποχώρηση? Ποιος μας αναγκάζει? Και άλλο ερώτημα. Γιατί βιαζόμαστε? Ποιος μας αναγκάζει να βιαστούμε? Δεν είμαστε εμείς οι επισπεύοντες. Τα Σκόπια είναι τα επισπεύοντα. Ο κύριος Στόλτεμπεργκ στην πρόσφατη επίσκεψή του εις το κρατήδιο είπε πολύ απλά, κοιτάξτε να τα βρείτε με τους Έλληνες εάν θέλετε να μπείτε εις το ΝΑΤΟ. Αλλιώς δεν μπαίνετε. Αυτά δηλαδή τα λεγόμενα ότι θα μπουν με προσωρινή ονομασία φυρών κτλ. Επίσης δεν στέκουν. Διότι ο ίδιος ο Γενικός Γραμματεύς του ΝΑΤΟ ήταν σαφής. Ή τα βρίσκεται με τους Έλληνες ή δεν μπαίνεται. Τελεία. Δεν είναι δυνατόν οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή, την ώρα που η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε κατάσταση ρευστότατη και εκρηκτική, με τις χερσαίες εισβολές και τις εναέριες και τους εναέριους βομβαρδισμούς και επιδρομές της Τουρκίας στη βορειοδυτική Συρία, δεν είναι δυνατόν να θέλει να ανοίξει άλλου είδους μέτωπα και να καταστρέψει την εμπιστοσύνη με τον καλύτερο σύμμαχο στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, που αυτή τη στιγμή εκ των πραγμάτων είναι η Ελλάδα. Γιατί να το πράξει? Είναι επίσης ανορθολογικό. Συνεπώς αυτού του είδους τα επιχειρήματα δεν στέκουν, κύριε Σαχίνη. Κύριε Μαζί, για αυτό το κεφάλαιο θέλω μία ακόμη κουβέντα από εσάς. Έρχεται από μηνύματα ακροατών. Ρωτούν εδώ, ο κύριος Μάζης θεωρεί ότι η Τουρκία, η Άγκυρα, δεν παίζει παιχνίδι στα Βαλκάνια και με τα Τύρανα και με ένα τμήμα των Σκοπίων και με ένα τμήμα της Βουλγαρίας? Μα σαφώς, και το έχω πει πολλές φορές να πούμε στους ακροατές μας και το έχω γράψει επανειλημμένως και το έχω πει ότι η Τουρκία μόλις το κρατήδιο αυτό μπει στο ΝΑΤΟ με ένα σύνθετο όνομα το οποίο περιέχει τον όρο Μακεδονία, αμέσως, επειδή η Τουρκία βρίσκεται ήδη στο ΝΑΤΟ μαζί με την Αλβανία και μαζί με τη Βουλγαρία, θα συμπήξουν έναν άξονα ο οποίος από εκεί και πέρα δεν θα είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί από την Ελλάδα, διότι όλοι αυτοί θα είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν
τι κάνουμε, δημιουργούμε μόνοι μας όλες εκείνες τις προϋποθέσεις, εκποιώντας και το τελευταίο ανάχωμα αμήνης μας, που είναι ακριβώς η ψήφος μας για να μπει στο ΝΑΤΟ αυτό το κρατήδιο, τα εκποιούμε όλα για να μπορέσει κάποια μέρα να συμπηχθεί ένας άξονας ο οποίος θα είναι αντίθετος με τα ελληνικά συμφέροντα, αυτήν τη φορά όμως μέσα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία χρηματοδοτεί τα Σκόπια. Η Τουρκία εκπαιδεύει τις σκοπιανές στρατιωτικές δυνάμεις και προσφέρει όπλα στα Σκόπια. Όπως το κάνει και στην Αλβανία. Τεράστια ποσά δίδονται και στην Αλβανία και στα Σκόπια από την Τουρκία. Αυτή τη στιγμή όμως, επειδή η Τουρκία βρίσκεται στη θέση που βρίσκεται, δεν είναι πλέον το καλό παιδί του ΝΑΤΟ. Δεν είναι πλέον η χώρα η οποία χαίρει εμπιστοσύνης από το ΝΑΤΟ. Είναι η καλύτερη ευκαιρία να διακόψουμε αυτό τον ομφάλιο λόρο και να σταματήσει αυτή η διαδικασία, εάν τα Σκόπια δεν θελήσουν να εγκαταλείψουν το τελευταίο όχημα αλυτρωτισμού και το μόνο ουσιαστικό, που είναι η ονομασία. Θέλω τώρα, πριν σας αποχαιρετήσω, να σας ρωτήσω πώς εκτιμάτε και τις εξελίξεις στο βόρειο τμήμα της Συρίας, και θέλω περισσότερο να το δείτε από τη Σκοπιά ότι η Τουρκία ουσιαστικά εισβάλλει για πρώτη φορά μετά την εισβολή στην Κύπρο σε έδαφος άλλης γειτονικής χώρας υπό το πρίσμα της δημιουργίας ζώνης ασφαλείας. Τι μπορεί να σημαίνει για τα δυτικά της, όπου ισχύει το κάζους μπέλι? Κοιτάξτε, η Τουρκία καταρχάς αυτή τη στιγμή πηγαίνει όλο και περισσότερο στον οριστηρό κατήφορο, τον οποίο πολλές φορές έχουμε περιγράψει από την εκπομπή σας. Έχει ήδη ενοχληθεί το Ιράν. Το Ιράν αυτή τη στιγμή ασκεί τις δέουσες πιέσεις στη Μόσχα, ούτως ώστε αυτή να βάλει ένα χαλινάρι στην Τουρκία. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι οι επεμβάσεις αυτές της Τουρκίας έχουν σαν σκοπό την ένοπλη πολιτοφυλακή των Κούρδων, η οποία βρίσκεται στο Αφρίν και στο Ιτλίν, και η οποία είναι η μόνη η οποία αντιστέκεται στα παρακλάδια της Αλ-Κάιντα, τα σουνιτικά τζιχαντιστικά παρακλάδια της Αλ-Κάιντα, τα οποία δρούν στην περιοχή. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτού του είδους οι φύλακες ενοχλούν αφάνταστα το Ιράν, στρατηγικά πρωτίστως, αλλά και βεβαίως στρατιωτικά. Ήδη δηλαδή αρχίζει να δημιουργείται μια ρευστή κατάσταση σε αυτές τις συμμαχίες με στο τρίγωνο Άγκυρα, Μόσχα, Τεχεράνη. Από εκεί και πέρα είναι πολύ πιθανό ότι η Τουρκία, επειδή το κουρδικό μέτωπο και οι Αμερικανοί δεν πρόκειται να το εγκαταλείψουν έτσι εύκολα, ας κρατούν τα προσχήματα. Είναι στρατηγικός ο λόγος για τον οποίο επελέγει ο κουρδικός παράγων στην περιοχή από τους Αμερικανούς, και τον έχουμε αναλύσει σε προηγούμενες συνομιλίες μας. Οι Κούρδοι δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν αυτόν τον αγώνα. Εκεί θα δημιουργηθεί ένα τέλμα. Μέσα στο τέλμα αυτό θα παγιδευτεί η Τουρκία, εάν σύντομα δεν μπορέσει να φέρει τα αποτελέσματα που θέλει, και δεν θα τα φέρει. Διότι οι Κούρδοι αυτή τη στιγμή σκέπτονται, και σκέπτονται ορθώς, ότι είναι ή τώρα ή ποτέ. Από την άλλη δε πλευρά αντιλαμβάνεστε ότι και το Ισραήλ δεν θα ήθελε αυτή τη στιγμή μία επικράτηση των τουρκικών δυνάμεων στην περιοχή, η οποία θα σημαίνει τι? Επικράτηση των τζιχαντιστικών φυλάκων, οι οποίες παίζουν ρόλο εμπροστοφυλακής για την Τουρκία στην περιοχή. Παρ' όλα αυτά, θα σας πει κάποιος, μέχρι στιγμής δεν κουνιέται ρουθούνι επί της ουσίας της αντιδράσης επισήμως. Μήπως αυτό ανοίγει την όρεξη Τουρκίας και για τα δυτικά της? Κοιτάξτε, το τι φαίνεται είναι ένα ζήτημα. Το τι γίνεται είναι ένα άλλο ζήτημα. Δεν είναι δυνατόν, δείτε το πολύ απλά, δεν είναι δυνατόν το δίπολο Ουάσιγκτον Ιερουσαλήμ να εγκαταλείψουν την προβολή ισχύως τους στην περιοχή και τον έλεγχο της περιοχής από τζιχαντιστικά στοιχεία, τα οποία αργά ή γρήγορα θα στραφούν εναντίον τους. Αυτό είναι πολύ ουσιαστικό να το καταλάβουμε. Απ' την άλλη μεριά, δεν είναι δυνατόν αυτό το δίπολο να εγκαταλείψει το στρατηγικό σχεδιασμό του για τη δημιουργία μιας κουρδικής ζώνης στην περιοχή, η οποία θα αποτελέσει
τον εδαφικό θύλακα προστασίας, τον χερσαίο θύλακα προστασίας και στρατηγικό βάθος για το Ισραήλ, αλλά και τον πυρήνα προβολής ισχύως των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Κάτι τέτοιο, δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι οι Τούρκοι επικρατούν στο Αφρίν, αυτό τι σημαίνει, ουσιαστικά ότι η Ρωσία επικρατεί στο Αφρίν, γιατί εκεί καταλήγουμε, ότι το Ιράν τελικώς, επειδή είναι σύμμαχος τακτικός με την Τουρκία και στρατηγικός με τη Μόσχα, θα καταφέρει να απλώσει την επικυριαρχία του, γιατί δεν θα σταματήσει εύκολα τις αντιδράσεις στο Ιράν εάν δεν λάβει κάτι και στο Αφρίν. Αντιλαμβάνεστε, ή στη Συρία γενικότερα, αντιλαμβάνεστε ιδιαίτερα από το τελευταίο, ότι αυτού του είδους οι ανταλλαγές μεταξύ αυτού του τριγώνου, οι οποίες εκ των πραγμάτων ενισχύουν πέραν της Τουρκίας τη Μόσχα και το Ιράν στο έδαφος της Συρίας, ενοχλούν αφάνταστα και την Ουάσιγκτον και την Ιερουσαλήμ. Εγώ σε αυτό το ερώτημα δεν μπορώ να απαντήσω παρά μόνο με έναν τρόπο, ότι αυτό δεν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί, αυτός ο σχεδιασμός, διότι αν ολοκληρωθεί θα έχουμε μία ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στην περιοχή. Εάν το έχουμε αυτό, τότε το επόμενο βήμα θα είναι το Αιγαίο και φυσικά, και πολύ φυσικά, η Κύπρος.